στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στο μέτωπο των αφίξεων. Τα πηγαίνει περίφημα. Λοιπόν, είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση, πανελλαδικά, και δεύτερο σε προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης τα πηγαίνει περίφημα, παρά τα όποια προβλήματα βέβαια έχει το αεροδρόμιο, ωστόσο οι άνθρωποι εκεί επαγγελματικά προσπαθούν και πηγαίνουν περίφημα μέχρι και σήμερα. 140 επτήσεις ημερησίως και 180 το επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως καλό θα είναι λίγο να δούμε και εκτός Κρήτης πώς πηγαίνουν τα πράγματα και να πάμε στον ταμεία του ΔΣ Σίγμα της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Πάμε να τα πούμε λίγο, να δούμε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στην Κρήτη βέβαια πηγαίνουμε καλά, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε και στη Σαντορίνη τα πράγματα πηγαίνουν εξίσου καλά και μάλιστα το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και αύξηση της κίνησης. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί με αυτή τη ραγδαία εξέλιξη που έχει ο τουρισμός και στη Σαντορίνη και σε όλη την Ελλάδα. Στη Σαντορίνη, να φανταστείτε, οι πληρότητες είναι ήδη, αγγίζουν σε περισσότερα σημεία το 100%. Έτσι ενδεικνύεται μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε μέχρι στιγμής. Με ό,τι προβλήματα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά, ανέλπιστα καλά. Δηλαδή αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι αν κάποιος θέλει να κλείσει ένα δωμάτιο, να κλείσει ένα ξενοδοχείο, να κάνει μια κράτηση αυτή τη στιγμή, είναι λίγο δύσκολο να βρει. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολο, αναλόγως, κοιτάξτε, στα σημεία, τα οποία τα μάξη σημεία που ονομάζουμε στον τουρισμό, είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει διαθεσιμότητα. Βέβαια, μέχρι last minute booking μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε και αρκετές ακυρώσεις λόγω του προβλήματος, του πανευρωπαϊκού τελικά προβλήματος στον τουρισμό, διότι πάρα πολλές πτήσεις ακυρώνονται και αλλάζουν ημερομηνίες κρατήσεις, διότι δεν μπορεί υπηρετικό προσωπικό να υπηρετήσει όλο αυτό τον όγκο. Οπότε υπάρχουν πτήσεις που ακυρώνουν οι ίδιες οι εταιρείες λόγω έλλειψης προσωπικού και αλλάζουν ημερομηνίες. Οπότε γίνεται και εκεί ένας λίγο πανικός, όπως επικρατεί γενικότερα και στα νησιά μας. Αυτή τη στιγμή ποιες αγορές στηρίζουν τη Σαντορίνη? Επί το πλείστον, το μεγαλύτερο κομμάτι νομίζω είναι η αμερικανική αγορά. Ναι. Και περισσότερο μετά έχουμε να κάνουμε και με Ευρώπη. Έχουμε μεγάλη απήχηση από Σαουδική Αραβία, από τα Εμιράτα, πάρα πολύ από Κατάρ και Ντουμπάι. Δηλαδή θα έλεγα η αμέσως επόμενη μετά την αμερικάνικη αγορά είναι η Σαουδική Αραβία και μετά η Ευρώπη. Πώς συνήθως, ας πούμε, μετά αχνοφαίνεται λίγο η Κορέα μετά από 2 χρόνια εντελώς παύσης. Και βλέπουμε σιγά σιγά και η Αυστραλία και ευελπιστούμε, γιατί η Αυστραλία μας έχει λείψει πάρα πολύ, ήταν πελάτες μας, είναι μια αγορά η οποία την είχαμε συνηθίσει για πάρα πολλά χρόνια και μας κακοφαίνεται λίγο. Και ευελπιστούμε στο μέλλον και η αγαπημένη μας Κίνα, η οποία Κίνα είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις, τουλάχιστον εμείς. Ξέρετε, Σαντορίνη, αναφερθήκατε σε αγορές με τους συγκεκριμένους επισκέπτες να έχουν υψηλή αγοραστική δύναμη, να έχουν χρήματα, έτοιμοι να τα διαθέσουν στην τοπική αγορά επιχειρηματικότητα. Οπότε, στο μέτωπο των αφίξεων σε σχέση με το 19. Επίσης, τα έσοδα, πού βρισκόμαστε, αλλά να πιάσουμε και το κομμάτι των εξόδων βέβαια. Βεβαίως. Στα έσοδα ελπίζω, γιατί ο τιμοκατάλογος, εντάξει, δεν μπορεί να εκτοξευτεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, γιατί εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός αμάξι που απορροφάμε τα πάντα, έτσι, λοιπόν. Όπως επίσης και ο καταναλωτής μετά. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των εσόδων, δεν έχει κάτσει ακόμα η μπύλια, να το πω λαϊκά. Όμως θα σας πω ότι οι πληρότητες είναι μεγάλες και ίσως αγγίξουμε τα έσοδα του 2019. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των εσόδων, θα ξεφύγουμε λίγο. Οπότε ίσως οδηγηθούμε σε μία σεζόν που να υπάρχει μέτρο σύγκρισης με το 19 και στα έσοδα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει μέτρο σύγκριση με τα έξοδα. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό είναι το πρώτο μας μεγάλο στοίχημα, ήταν να έχουμε πληρότητες. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε, πιστεύω όσοι ασχολούμαστε με την παροχή υπηρεσιών και κατ' επέκταση του τουρισμού, είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη κατάλληλα.
γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έλλειψη προσωπικού. Τώρα μην θα πάει αλλού η συζήτηση, οπότε θα το λήξω εδώ. Και το μεγαλύτερο ακόμη είναι τι θα μείνει στο τέλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται και ένας βαρύς χειμώνας και όπως ξέρετε εμείς οι σεζονίστες και τα νησιά που οι προορισμοί τέλος πάντων που δουλεύουν σεζόν, το χειμώνα έχουμε πάρα πολλές απώλειες, έχουμε πράγματα που πρέπει να πληρώσουμε, έχουμε σωστά. Πράγματα μέσα από μια διετία που έχουμε δανειστεί, διότι το 90% λειτουργήσε με επιστρεπτές προκαταβολές και ό,τι τέλος πάντων ελάφρυνση είχε κάνει η κυβέρνηση, προσπαθήσαμε να τα απορροφήσουμε. Και γενικότερα, τι να σας πω τώρα, ο ηλεκτρισμός, το καύσιμο, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Όλα έχουν πάρει την ανιούσα. Τη φθήνουσα δεν έχει πάρει τίποτα, ελπίζω μην την πάρει ο τουρισμός. Κρατάμε το γεγονός ότι το κλίμα που διαμορφώνεται στον τουρισμό της Σαντορίνης είναι θετικό. Υπάρχουν αφήξεις, το επόμενο διάστημα με προσδοκίες ακόμα υψηλότερες. Και να τα ξαναπούμε, κύριε Χίτα, να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η χαρά. Και τα φιλιά μου στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.